Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε mac and cheese light. Δηλαδή θα βάλουμε κοτοπουλάκια, πένες ολικής, θα χρησιμοποιήσουμε τυριά και γάλατα με χαμηλά λιπαρά και στο τέλος θα φάμε το πιο γευστικό mac and cheese χωρίς καθόλου τύψεις, πάρα πολύ ζουμερό, πάρα πολύ γευστικό και πάρα πολύ τυρένιο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Χρειαζόμαστε μια κατσαρολίτσα, όλα εδώ πέρα θα γίνουν. Και βάζουμε την κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Ίσως να αρχίσουμε να λιώσουμε το βουτυράκι μας μέσα, γιατί θα φτιάξουμε μία μπεσαμέλ, αλλά αυτή η μπεσαμέλ θα έχει λίγο βούτυρο, δεν θα έχει πολύ. Να σας πω ότι εναλλακτικά μπορείτε για βούτυρο να βάλετε ελαιόλαδο και θα προσθέσουμε μέσα και το αλεύρι. Ουσιαστικά θέλουμε να λιώσουμε το βούτυρο, να κατέψουμε μαζί με το αλεύρι και να δημιουργήσουμε ένα ωραίο ρου. Ό,τι σάλτσα θέλουμε να δέσουμε, το καλύτερο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι το ρου. Είναι βασική παρασκευή και πρέπει να μάθετε να την κάνετε. Ουσιαστικά λιώνεις το βουτυράκι, ανακατεύεις μαζί με το αλεύρι. Και αυτή η συμπαγής πάστα είναι ικανή να δέσει το γάλα μας. Έχω γαλατάκι με χαμηλά λιπαρά εδώ πέρα και θα προσθέσω σιγά σιγά μέσα στην κατσαρόλα σε δόσεις. Προσθέτουμε την επόμενη δόση και σιγά σιγά προσθέτουμε το γάλα μέχρι που να απορροφηθεί τελείως από το ρου. Ή μάλλον το ρου να απορροφήσει τελείως το γάλα. Πιο σωστό είναι αυτό. Οπότε μόλις η μπεσαμέλ μας πήξει, τότε θα συνεχίσουμε για να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Βάλαμε και την τελευταία δόση από το γαλατάκι μας μέσα. Τώρα περιμένουμε υπομονετικά, δεν θα πάρει πολύ ώρα, μέχρι που να δέσει η μπεσαμέλ μας. Τώρα, αρχίζουμε να προσθέτουμε μέσα στην μπεσαμέλ τα υπόλοιπα μας υλικά. Θα ρίξω λίγο μοσχοκάριδο, προσκοτρινμένο μοσχοκάριδο. Τέλεια. Και εδώ πέρα έχουμε λίγο leftover κοτοπουλάκι. Κοτόπουλο που είτε βράσαμε τις προηγούμενες μέρες, είτε μας έχει περισσέψει. Γενικά μας αρέσει το κοτοπουλάκι αυτό. Και σε περίπτωση που δεν έχετε κοτόπουλο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι άλλο αλλαντικό θέλετε. Αλλά θέλουμε μια πιο καθαρή έτσι πρωτεΐνη. Προτιμούμε το κοτόπουλο να μην έχει τόσα πολλά αλάτια. Τώρα, η μπεσαμέλ μας νομίζω ότι έχει πάρει μια βράση. Είναι σχεδόν έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ, άρχισε να βγάζει μπουρμπουλήθρες. Οπότε αυτό που θέλω να κάνετε είναι να χαμηλώσετε τη φωτιά πάρα πολύ. Μπορείτε και να την κλείσετε άμα θέλετε και να προσθέσετε το τυρί σε τρεις δόσεις. Ρίχνουμε την πρώτη δόση, ανακατεύουμε. Το έχω πάρει τυρί με χαμηλά λιπαρά. Ένα τυρί, άμα έχει χαμηλά λιπαρά, να θυμάστε πάντα ότι έχει πολύ περισσότερη πρωτεΐνη για να πήξει. Οπότε είναι ακόμα πιο θρεπτικό το φαγητό μας. Πρέπει οπωσδήποτε να βάζουμε σε δόσεις το τυρί για να ομογενοποιηθεί το τυρί μαζί με την μπεσαμέλ. Το μεγάλο μυστικό όταν φτιάχνουμε mac and cheese είναι αυτό. Πάντα ρίχνουμε το τυρί σε δόσεις και κοιτάξτε εδώ. Διαλύεται τελείως και παίρνει γεύση τυριού όλη μας η μπεσαμέλ. Έτσι περίπου γίνεται και το φοντί. Δηλαδή ουσιαστικά παίρνουν τα τυριά, βάζουν λίγο κρέμα ή μπεσαμέλ και προσθέτοντάς τα σιγά σιγά παίρνουμε αυτή την τέλεια υφή για να βουτάμε μέσα το ψωμάκι μας και να τρώμε. Τώρα προσθέτουμε μέσα το κοτόπουλο, προσθέτουμε μέσα τα ζυμαρικά ολικής που έχουμε βράσει και θα προσθέσουμε λίγα μυρωδικά. Έχω μαϊντανό, θα κόψω και λίγο βασιλικό από εδώ. Μας αρέσει ο βασιλικός για αυτή τη συνταγή. Οπότε κόβουμε τα μυρωδικά μας και θα κρατήσουμε λίγα στην άκρη για από πάνω. Οπότε ρίχνω τα μισά μέσα, ανακατεύω και ρίχνω λίγο αλάτι και πιπέρι. Και αλατάκι. Τέλεια. Και το ανακάτεμα. Τώρα κοιτάξτε εδώ. Θα ομογενοποιήσουμε τα ζυμαρικά μαζί με την μπεσαμέλ, την τυρένια που έχουμε κάνει την υπέροχη, το κοτόπουλο, όλα τα μυρωδικά που έχουμε ρίξει και ουσιαστικά θα φτιάξουμε το πιο υπέροχο φαγητό του πλανήτη. Κοιτάξτε εδώ πόσο υπέροχο που είναι. Γιατί όταν τρώμε κάτι light θεωρητικά, πάντα μα πάντα φοβόμαστε να μην έχει γεύση. Εδώ πέρα σας υπόσχομαι ότι όλη η γεύση υπάρχει 100% μέσα. Χωρίς καθόλου τύψεις όμως. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, αδειάζουμε όλο το μείγμα της κατσαρόλας σε ένα πυρέξ. Γιατί το mac and cheese πάντα μα πάντα πρέπει να τελειώνει λίγο στο φούρνο. Απλώνουμε και κοιτάξτε εδώ. Σε αυτό το σημείο αποκλείεται να πιστέψετε και εσείς οι ίδιοι ότι αυτό που ετοιμάζουμε είναι light. Τώρα, από πάνω θέλουμε μια κρούστα. Θέλουμε να το κάνουμε ακόμα πιο sexy από πάνω. Βέβαια μπορούμε να το ψήσουμε όπως είναι μέσα στο φούρνο, αλλά θα το κάνουμε ακόμα πιο ιδιαίτερο. Πώς? Έχω το πολυκοπτικό μου εδώ πέρα και θα ρίξω λίγο ντάκο. Θα ρίξω μέσα μία σκελίδα σκόρδο, θα την ψιλοκόψω λίγο για να πάρουμε λίγο άρωμα και θα ρίξω μέσα και τα μυρωδικά, εδώ. Λίγο πιπεράκι, μπορείτε να βάλετε αλάτι αν σας αρέσουν τα αλμυρά, αν προσέχετε λίγο παραπάνω μπορείτε να μην βάλετε αλάτι. Εγώ δεν θα βάλω αλάτι, θα ρίξω ελάχιστο τυράκι, ίσα ίσα
20 γραμμάρια, 30 γραμμάρια είναι αρκετά. Τώρα, χτυπάμε καλά. Και μόλις χτυπηθούν καλά τα υλικά, αλλά αφήσουμε κάποια μεγάλα κομμάτια, γιατί μας αρέσουν κάποια κομμάτια να μείνουν μεγάλα. Κοιτάξτε εδώ, απλώνουμε όλη αυτή την υπέροχη κρούστα μυρωδικών πάνω από το mac and cheese. Κοιτάξτε εδώ, μία υπέροχη κρούστα που κάναμε ως τώρα χωρίς καθόλου μα καθόλου τι, τύψεις. Και επειδή είμαστε στην Ελλάδα, θα κάνουμε έτσι το mac and cheese λίγο πιο ελληνικό, προσθέτοντας από πάνω λίγο ελαιόλαδο για να μυρίσει υπέροχα το φαγητό μας. Τώρα, αυτά δεν χρειάζονται ψήσιμο, είναι όλα ψημένα. Ίσα ίσα θέλουν να δέσουν μεταξύ τους, οπότε ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς και θα ψήσω ίσα ίσα 10 λεπτάκια μέχρι να δέσουν τα υλικά και να πάρει, να κολλήσει μάλλον η κρούστα μαζί με το mac and cheese. Μόλις είναι έτοιμα, θα βγάλουμε και θα σερβίρουμε. Και πραγματικά, άμα ήσασταν εδώ πέρα να μυρίσετε, θα καταλαβαίνετε ακριβώς το συνέστημα που νιώθω και εγώ. Κοιτάξτε εδώ. Έτσι όπως ρίξαμε από πάνω το crusting, έχει τρυπήσει μπεσαμέλ σε διάφορα σημεία το crusting και έχει βγει απ' έξω. Οπότε είναι καταπληκτικό. Μυρίζει όλος ο κόσμος τα μυρωδικά, το βασιλικό που έχουμε ρίξει. Και βέβαια, αυτό που κυρίως θέλω να δείτε είναι αυτό. Κοιτάξτε την υφή που έχει μέσα. Τυριά να λιώνουν, μπεσαμέλ να υπάρχει παντού. Και αυτή τη στιγμή, όποιος το δει, θα νομίζει ότι κάναμε ένα la crème φαγητό με έναν τόνο τυριά, έναν τόνο θερμίδες και δεν ξέρω εγώ τι. Και ουσιαστικά έχουμε κάνει ό,τι πιο light θα μπορούσαμε να ετοιμάσουμε και πιστέψτε με, από γεύση είναι μοναδικό. Λίγο βασιλικό θέλω από πάνω, γιατί μου αρέσει ο βασιλικός. Εντάξει, θα βάλω μία σταγόνα ελαιόλαδο, εσύ να μυρίσει ελαιόλαδο. Δεν το παρακάνω. Εδώ. Και βέβαια, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Βουαλά. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Ζεματάει. Μόλις βγήκε από το φούρνο, θα πάρω μικρή μπουκιά για να μην καώ. Γιατί πρέπει να μιλήσω καλά. Να σας πω να κάνετε subscribe, να κάνω comments κάτω από το βίντεο και τέτοια πράγματα. Οπότε, άμα καώ, μετά θα κάνω. Μοναδικό. Ειλικρινά, για το λόγο που χαίρομαι είναι ότι ξέρω ότι θα καταλάβετε ότι πρέπει να την κάνετε τη συνταγή και να τη δοκιμάσετε. Μόλις τη δοκιμάσετε, θα πείτε τελικά αυτός ο κύριος Άκης είχε δίκιο. Είναι τόσο ουσιαστικό, σαν να έχουμε βάλει μόνο κρέμα γάλακτος μέσα και τυριά. Να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Να κάνετε comments κάτω από το βίντεο. Τι άλλο να κάνετε, νομίζω ότι σας έδωσα αρκετά. Φτάνουν αυτά. Να φτιάξετε τη συνταγή, να μου στείλετε φωτογραφίες. Φιλάκια πάρα πολλά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.